Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να μπούμε ελάχιστα πιο βαθιά στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι, okay, καλό το κομμάτι του fitness, εννοείται τα βίντεο θα συνεχίσουν στο κομμάτι του fitness, αλλά καλό είναι να βελτιωνόμαστε και γενικότερα σαν άνθρωποι. Να βελτιώνουμε το χαρακτήρα μας και τα πάντα όλα. Anyway, είμαι ο Blizz, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι αν είσαι καινούριος, κάνε ένα subscribe, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πώς πραγματικά θα βελτιώσεις τον εαυτό σου, γι' αυτό είναι ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο. Πώς πραγματικά θα αρχίσεις να βελτιώνεσαι. Δεν θα αναλύσω πάρα πολλά σε αυτό το βίντεο. Θα πω τα αρχικά principles που πρέπει να έχεις τον εαυτό σου και θα ήθελα να κάνεις μέχρι το επόμενο βίντεο, μέχρι να αρχίσω να αναλύω τέλος πάντων το συγκεκριμένο θέμα. Νούμερο ένα που θα ήθελα από σένα είναι να δεις τι πραγματικά θα σε βελτιώσει και να το κάνεις. Τι εννοώ με αυτό? Να πηγαίνεις γυμναστήριο, ένα. Αυτό που πάντα λέω, εννοείται αυτό που προωθώ από το κανάλι μου, το fitness. Να διαβάζεις βιβλία. Να γνωρίζεις συνέχεια καινούριο κόσμο. Και κάτσε, θα μου πεις, πού βοηθάει το να γνωρίζω συνέχεια καινούριο κόσμο, να γνωρίζω καινούριες κοπέλες, να κοινωνικοποιούμε? Κάτω και θα με καταλάβεις. Προς το παρόν, σε αυτό το βίντεο δεν θέλω να αναλύσω πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του πού βοηθάει το να γνωρίζεις καινούριο κόσμο. Θέλω απλά να το κάνεις μέχρι το επόμενο. Να βγεις έξω και να γνωρίσεις κάποιον καινούριο. Να γνωρίσεις κάποιον καινούριο από κοινή παρέα. Να γνωρίσεις κάποιον εντελώς άγνωστο και να τον φέρεις στη ζωή σου. Για λίγο, έτσι. Δεν σου λέω κάτον φίλο, αλλά να γνωρίσεις κάποιον εντελώς καινούριο. Να βγεις ένα βράδυ έξω και να αφήσεις τα πάντα πίσω σου. Να πεις απλά ότι, okay, σήμερα είμαι κοινωνικός. Θα μιλήσω σε κόσμο. Θα γνωρίσω καινούργιες κοπέλες. Το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι μέσα στην αυτοβελτίωση και θα σε βελτιώσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο είναι να κάνεις face τους φόβους σου, να τους αντιμετωπίζεις. Και όχι να τους στάβεις και να τους καλύπτεις με δικαιολογίες ή με το οτιδήποτε άλλο. Σε φάση, αυτό που ακούω συνέχεια και δεν μου αρέσει καθόλου είναι όταν λέω μίλα σε αυτή την κοπέλα σε κάποιον. Δεν το λέω, αλλά σε φάση ξέρεις που λέμε με άτομα άκυρα, δικούς μου, πήγαινε μίλα σε αυτή ή οτιδήποτε. Η δικαιολογία που παίρνω πάντα είναι δεν το χρειάζομαι, έχω πολλές κοπέλες στη ζωή μου, που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία ο άλλος. Απλά αυτή είναι η δικαιολογία του για να θάψει το φόβο του. Θέλω, εκτός από το νούμερο ένα που είπα, βγες έξω και κοινωνικοποιήσου, θέλω το δεύτερο challenge που να έχεις μέχρι το επόμενο βίντεο να είναι να κάνεις ένα πράγμα το οποίο φοβάσαι κάθε μέρα. Ξεκίνα με ένα full κρύο ντουζ, όπως έχω αναφέρει στο προηγούμενο βίντεο. Έχει πάρα πολλά benefits. Πήγαινε δες ένα βίντεο το οποίο θα πεταχτεί κάπου εδώ, τέλος πάντων, σε μια καρτέλα ή οτιδήποτε. Έχει πάρα πολλά benefits, αλλά φοβάσαι όταν κάνεις κρύο ντουζ. Φοβάσαι ότι θα κρυώσεις. Και ας είναι καλοκαίρι τώρα. Κάνε ένα κρύο ντουζ. Μίλα σε μια κοπέλα, μίλα σε έναν άγνωστο. Κάνε κάτι το οποίο φοβάσαι να κάνεις. Κάνοντας ένα πράγμα το οποίο φοβάσαι καθημερινά, βελτιώνεσαι πάρα πολύ. Ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου. Αν μιλήσεις σε μια κοπέλα και αποτύχεις, δεν πρέπει να το πάρεις ως είμαι μια αποτυχία. Αλλά σαν κάτι το οποίο θα σου ανεβάσει την αυτοπεποίθηση. Και πραγματικά, αν το κάνεις συνέχεια, η αυτοπεποίθησή σου θα ανέβει. Και έτσι χτίζεται η πραγματική αυτοπεποίθηση. Θες, δεν θες να το πιστέψεις? Χτίζεται με την αποτυχία. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Και το νούμερο 3 και πολύ σημαντικό είναι το να μην έχεις τοξικούς ανθρώπους στη ζωή σου. Μην έχεις φίλους οι οποίοι σε κρατάνε πίσω. Μην έχεις άτομα τα οποία δεν έχουν να σου προσφέρουν τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι ένας φίλος? Ποιος είναι ένας φίλος? Ποιος θεωρείται ένας φίλος σου? Φίλος θεωρείται αυτός ο οποίος σε ανεβάζει, σε βοηθάει, είναι εκεί στις δύσκολες στιγμές. Ό,τι και να τον χρειαστείς, θα είναι εκεί. Αν έχεις μια επιτυχία, θα χαρεί με την δική σου επιτυχία. Και εντάξει, okay, το να πει ο πέτυχε ο Κώστας, θέλω να πετύχω κι εγώ, αυτό είναι καλό για τον ίδιο. Αλλά άλλο να πει θέλω να πετύχω κι εγώ επειδή πέτυχε ο Κώστας, και άλλο να μην χαρεί για την επιτυχία σου. Και να προσπαθείς να κάνει οτιδήποτε άλλο επειδή πέτυχες κάτι, να προσπαθείς αυτός να κάνει κάτι έτσι ώστε να σε ρίξει, έτσι ώστε η επιτυχία να μην μετράει για σένα. Αν έχεις βέβαια υψηλή αυτοπεποίθηση και υψηλή αυτοεκτίμηση, δεν σε νοιάζει το τι θα πει ο άλλος. Αλλά anyway, θα φτάσουμε και εκεί σε κάποια από τα επόμενα βίντεο. Το θέμα είναι να μην έχεις τοξικούς ανθρώπους στη ζωή σου οι οποίοι δεν σου προσφέρουν τίποτα. Οι οποίοι προσπαθούν να σε ρίξουν και δεν σε ανεβάζουν και δεν χαίρονται με τις επιτυχίες σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν σου λέω να πει σε κάποιον ο οποίος δεν σε ανεβάζει ή δεν είναι φίλος σου στην τελική, άντε γαμίσω, δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω. Αλλά εννοώ ότι θα μπορούσε να του πει, OK, μπορούμε να βγούμε για ένα καφέ κάποια στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω κάτι πιο σημαντικό να κάνω στη ζωή μου. Δεν μπορώ σήμερα. Να το πεις με ευγενικό τρόπο, να το κάνεις στην άκρη με ευγενικό τρόπο. Anyway, πολύ μικρό βίντεο, πολύ γρήγορο βίντεο, έτσι ώστε να προσπαθήσω να γυρίσω στο κομμάτι του self-help. Και γιατί να με ακούσεις όμως? Το τελευταίο που θέλω να πω σε αυτό το βίντεο για να κλείσω. Γιατί να με ακούσεις? Γιατί έπιασα και εγώ πάτο κάποια στιγμή στη ζωή μου. Έπιασα πραγματικά πάτο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Διάβασα κάποια βιβλία, διάβασα βιβλία το οποίο είναι το πρώτο. Πάει στο πρώτο κομμάτι που είπα, βρες τι σε βελτιώνει. Διάβασα πολλά βιβλία βασικά. Και είναι αυτό που με ρωτάτε συνέχεια στο Instagram, ποια βιβλία θα με βοηθήσουν πραγματικά. Θα πω 3 για αρχή,
τα οποία θα μπορούσε να τα έχει κατά νου. Mastery από Robert Greene και Power of Now από Eckhart Tolle και πάλι από Robert Greene 50 Laws of Power. Θα βάλω τέλος πάντων κάπου εδώ, θα πεταχτούν τα εξώφυλλα τέλος πάντων για να τα έχετε. Διαβάστε βιβλία γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και βοηθάνε πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι με βοήθησαν πάρα πολύ να φύγω από τον πάτο που ήμουνα. Το θέμα είναι ότι για να βοηθηθείς πραγματικά, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό σε αυτό το βίντεο, για να βοηθηθείς πραγματικά πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Να πεις ναι, έχω πιάσει πάτο. Να πεις ναι, δεν είμαι εκεί που θέλω. Ναι, πρέπει να αρχίσω να δουλεύω σε αυτά που θέλω να πετύχω. Να δουλέψω πάνω στους στόχους μου. Να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω. Έτσι και μόνο θα βελτιωθείς. Σκέψου το, μέχρι το επόμενο βίντεο θα αρχίσω να βγάζω βίντεο πάνω στο κομμάτι της αυτοβελτίωσης. Πάνω στο κομμάτι της βοήθειας γενικότερα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, όπως έχω ξαναπεί, να βοηθάω κόσμο. Και σκέψου το, είσαι εκεί που θέλεις ή όχι. Είσαι εκεί που πραγματικά θέλεις να φτάσεις, εκεί που πάντα ονειρευόσουνα ή όχι. Αν δεν είσαι, κάνε embrace ότι κάτι δεν πάει καλά και ξεκίνα να δουλεύεις. Έτσι θα αρχίσεις πραγματικά να βελτιώνεις. Κάνε κάτι από αυτά τα τρία που είπα, αν όχι όλα, και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Ξεκινάει αυτό το κομμάτι τέλος πάντων. Αν θέλεις να φτάσεις στο physique σου σε άλλο level επίσης, έχω το link στην περιγραφή με το 6-week mentoring που κάνω αυτή τη στιγμή. Μπορείς να πατήσεις το link, να συμπληρώσεις την αίτηση. Και αν δω από την αίτησή σου ότι το πρόγραμμα αυτό ταιριάζει σε σένα, θα επικοινωνήσω μαζί σου πάρα πολύ σύντομα για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε μαζί, έτσι ώστε να μάθεις να κάνεις προπόνηση και να φτάσεις το μέγιστο αποτέλεσμα που μπορείς να φτάσεις μέσα σε 6 εβδομάδες. Ευχαριστώ που είδες αυτό το βίντεο. Όπως είπα, κάνε subscribe άμα θέλεις και τα λέμε στο επόμενο. Αγίου.